Ναι, νομίζω είναι εκεί. Τα παιδιά ας το δώσουν. Okay, ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω για, λίγο για το Forky και πώς χρησιμοποιούμε λίγο τις mobile τεχνολογίες για να αναπτύξουμε διάφορες εφαρμογές πάνω στον κλάδο της παράδοσης φαγητού. Το Forky αυτή τη στιγμή είναι μια υπηρεσία η οποία παραδίδει φρέσκο μαγειρευτό φαγητό σε όλη την Αθήνα και ουσιαστικά ευελπιστούμε να γίνουμε το μεγαλύτερο food brand στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα σας δείξω πώς θα το πετύχουμε αυτό και ουσιαστικά έχουμε τέσσερις άξονες στους οποίους χτίζουμε όλο το business μας. Το πρώτο είναι ουσιαστικά να είναι όσο πιο εύκολη και άμεση η παραγγελία και η παράδοση φαγητού, να είναι όσο πιο υγιεινή και μετρημένα τα συστατικά τα οποία συμπεριέχονται σε κάθε μερίδα, να έχουμε μια μοναδικότητα όσον αφορά την προσφορά που έχουμε και ουσιαστικά να δουλεύουμε πάνω σε innovations τα οποία θα μας βοηθήσουν να παραδίδουμε καλύτερα τις υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές. Οπότε θέλουμε να αυτοπροσδιορίσουμε σε τρία επίπεδα. Σαν food company, παραδίδουμε μαγειρευτό φαγητό κυρίως σε γραφεία. Σαν logistics company, ουσιαστικά γιατί πίσω από την διαδικασία παράδοσης βρίσκεται ένας ολόκληρος μηχανισμός logistics για την παράδοση. Γαλάνης. Και τρίτος σαν data company, μετά, γιατί ουσιαστικά έχουμε όλο το ιστορικό της κάθε ενέργειας και όλο το profile του κάθε χρήστη, καθώς όλη η υπηρεσία είναι 100% ηλεκτρονική. Πέρα από αυτά όμως, πάνω σαν ομπρέλα, ουσιαστικά είμαστε mobile company, γιατί χωρίς τις mobile εφαρμογές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και θα σας δείξω λίγο πώς. Θα ήθελα να σας πω πόσο σημαντικό είναι το mobile, αλλά δεν χρειάζεται preaching to the choir, δηλαδή ουσιαστικά είστε πεισμένοι. Απλά δύο-τρεις εικόνες που μου αρέσει να τις βάζω μερικές φορές σε παρουσιάσεις, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο impact. Το mobile, κοιμόμαστε μαζί του, έτσι. Το αγαπάμε, άμα το χάσουμε νιώθουμε έτσι αμηχανία. Είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπεις με το που γεννιέσαι. Έτσι, γεννιέται ένα παιδί και θα βγει μια κάμερα με ένα κινητό να το πάρει τηλέφωνο. Και άμα δείτε και αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία από το inauguration του Πάπα, αυτό είναι το 2005 και είναι η αντίστοιχη το 2013 όπου όλοι είχαν κινητά. Αυτό που ουσιαστικά συνάδει από όλο αυτό είναι ότι το mobile είναι πάρα πολύ μεγάλο ecosystem, τεράστιο business και πάρα πολλά λεφτά κινούνται γύρω από αυτό. Οπότε, ουσιαστικά στο Forky Food Company είπαμε, να σας δείξω λίγο τι κάνουμε, παραδίδουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 1.300 παραγγελίες σε μέσο όρο παράδοσης γύρω στα 15 λεπτά. Οπότε έχει ένα πολύ intense logistics operation από πίσω, το οποίο είναι 100% powered από αλγόριθμο και από mobile εφαρμογές. Σκεφτείτε ότι αυτές οι 1.300 παραδόσεις, τη μεγάλη πλειοψηφία γύρω στις 1.000 γίνονται μέσα σε 2 ώρες. Από τις 12.30 μέχρι τις 2.30 κάνουμε 1.000 παραδόσεις. Και ουσιαστικά το φαγητό είναι σε γενικές γραμμές μαγειρευτά φαγητά, αυτά που θα βρίσκατε σπίτι σας, αλλά έχουμε συνεργασία με διάσημους σεφ όπως είναι ο Πέσκιας, όπως είναι ο Παλιάρος στα αγγλικά. Και η ουσία της παρουσίασης είναι ότι χωρίς το mobile δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και θα σας δείξω λίγο πώς. Έχουμε ουσιαστικά το front-end που κάθε πελάτης θα μπορούσε να βρει. Η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή είναι 50-50 μάλλον. 50% είναι mobile web και mobile apps και 50% desktop web. Αλλά από πίσω, το front-end κανονικά βάζει την παραγγελία σου, διαλέγεις ώρα παράδοση κτλ. Από πίσω υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σύστημα δρομολόγησης των παραγγελιών και ένας αλγόριθμος που κάνει routing όλης αυτής της διαδικασίας. Οπότε μαγειρεύουμε κεντρικά και έχουμε 3 distribution points και γύρω στους 100 διανομή στο δρόμο, οι οποίοι ουσιαστικά λαμβάνουν την παραγγελία μέσα από ειδικές εφαρμογές που έχουμε χτίσει για την παράδοση. Λαμβάνουν την παραγγελία στο κινητό τους, την οποία την αναθέτει ο αλγόριθμος υπολογίζοντας το πιο βέλτιστο σενάριο παράδοσης. Γι' αυτό μπορούμε να παραδίδουμε και γύρω στα 15 λεπτά, 16 μέσο όρο. Και αυτό είναι, άμα σκεφτείτε λίγο το logistics, πώς κινείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το ότι παραγγέλνεις κάτι από ένα e-shop και σου έρχεται μετά από μια εβδομάδα, άμα είσαι τυχερός. Το ότι μπορούμε να πάρουμε μια παραγγελία αυτή τη στιγμή και να τη δρομολογήσουμε, να την κάνουμε routing και να την παραδώσουμε σε 15 λεπτά σε μια ακτίνα από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, το κάνει αρκετά challenging. Οπότε αυτό, παρόλο ότι δεν έχει καλό design, είναι το app αυτών που έχουν οι delivery drivers πάνω τους, το οποίο τους αναθέτει την παραγγελία και τους δίνει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα την παραδώσουν. Ο κάθε οδηγός πάνω του, εκτός από το ουσιαστικά το φαγητό που έχει ήδη η παραγγελία, έχει και ένα buffer, το οποίο μπορεί ανα πάσα στιγμή να δρομολογηθεί σε μια παραγγελία η οποία είναι δίπλα σε αυτή που έχει γίνει. Παραγγέλνεις εσύ από το Μαρούσι, για παράδειγμα. Την ώρα που παραδίδει ο οδηγός, μπορεί να βγει μια παραγγελία ακριβώς δίπλα, οπότε ο οδηγός δεν χρειάζεται να γυρίσει σε κάθε παραγγελία πίσω στους σταθμούς αναδιανομής. Οπότε μειώνουμε πάρα πολύ τους χρόνους παράδοσης.
Η εφαρμογή του driver ουσιαστικά του λέει τι να παραδώσει. Ξέρει το location του προφανώς, ξέρει το inventory που έχει πάνω του σε ένα ειδικά θερμομονωμένο θάλαμο και του κάνει ένα routing, του λέει θα πας πρώτα σε αυτή την παραγγελία, μετά στη δεύτερη και θα παραδώσεις τα λοιπά και έχει και ένα feedback mechanism για τον κάθε οδηγό. Σκεφτείτε ότι αυτή η εφαρμογή έχει χτιστεί ουσιαστικά για να μπορέσει να τη χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσα από ένα πάρα πολύ δεκάλεπτο επεξηγηματικό βιντεάκι που έχουμε φτιάξει. Οπότε και καινούργιοι οδηγοί μπορούν σε μία ώρα να είναι up and running και να μπορούν να παραδίδουν το φαγητό. Αυτή τη στιγμή έχουμε δουλέψει πάρα πολλά iterations στο mobile, κυρίως στο customer facing, το οποίο μας έχει οδηγήσει τον τελευταίο χρόνο εκεί που το mobile ήταν γύρω στο 3%, κυρίως επειδή είχαμε χτίσει κάτι και το είχαμε αφήσει στην τύχη του, μετά από διάφορα iterations να φτάσει στο 50% που κινούμαστε τώρα. Οπότε, χωρίς τις mobile εφαρμογές δεν θα μπορούσαμε να παραδίδουμε, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος είναι καθαρά αυτοματοποιημένος και η επικοινωνία με τους drivers είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά και client facing, δηλαδή από την πλευρά του πελάτη, έχουν περάσει διάφορα iterations που μας έχει δώσει δυνατότητα τόσο στο mobile web, το οποίο πολύ το βάζω σε δεύτερη μοίρα, παρόλο ότι είναι τεράστιο το growth που υπάρχει εκεί. Δηλαδή, μια εφαρμογή η οποία ανοίγει μέσα από ένα browser και όχι ένα app, γιατί έχει το πλεονέκτημα ότι ουσιαστικά της ευρεσιμότητας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει access τις υπηρεσίες μας μέσα από web εφαρμογές και όχι να κατεβάσει ένα app που έχει ένα δεύτερο επίπεδο barrier να πάει στο App Store, να ψάξει το App Store, να βρει την εφαρμογή, να την κατεβάσει και να τη χρησιμοποιήσει. Και κυρίως γιατί όλες οι διαφημιστικές ενέργειες που γίνονται αυτή τη στιγμή μέσα από ads, είτε σε social media, είτε banners ή οτιδήποτε, οδηγούν κατά βάση στο mobile web και όχι τόσο πολύ στο mobile app. Οπότε το σχέδιο επέκτασης σε αυτή την περίοδο είναι να ανοίξουμε άλλα 4-5 hubs που θα μας δώσει τη δυνατότητα να καλύψουμε όλη την Αθήνα. Και ουσιαστικά, ενώ τώρα έχουμε αυτά τα 3 στη μέση που βλέπετε, νότια προάστια, κέντρο και βόρεια προάστια, να μπορέσουμε να κάνουμε παραδόσεις σε όλο αυτό το μεγάλο διευρυμένο γεωγραφικό άξονα. Κατά 90% είμαστε εταιρεία παράδοσης φαγητού μεσημεριανού φαγητού και το κοινό στόχος και ήδη heavy users αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι σε γραφεία. Έχουμε γύρω στους 100.000 χρήστες αυτή τη στιγμή και μεγαλώνουμε με αρκετά καλούς ρυθμούς, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα έτσι να ανοίξουμε και λίγο τους ορίζοντες. Θα ήθελα λίγο να σας κάνω έτσι μια εισαγωγή, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, λίγο για τα food delivery models που υπάρχουν, καθώς είναι ένα industry, μέσα σε 2 λεπτά θα μπορούσα να σας το εξηγήσω, το οποίο είναι, χρήζει τεράστιο disruption, με την έννοια ότι όλα τα παραδοσιακά μοντέλα πνέουν τα αλήθεια, κατ' εμέ. Και όταν λέω food delivery models, δεν μιλάω μόνο για το κλασικό delivery που κάνουμε εμείς, αλλά όλο τον άξονα, όλο το ουσιαστικά τον άξονα φαγητού από την αγορά grocery, supermarket, μέχρι το μαγείρεμα και το πώς τρώμε. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το παραδοσιακό supermarket που είναι intensive με την έννοια ότι πρέπει, capital intensive, πρέπει να έχει τεράστιες χώρους και πάρα πολύ μεγάλα infrastructure για να σερβίσει τους καταναλωτές, είναι prime for disruption και έχουν βγει και στην Ελλάδα αρκετά services που κάνουν online αυτό το κομμάτι. Οπότε, globally υπάρχει τεράστιο trend προς αυτό και υπάρχει κι άλλο ένα σε prepared groceries, δηλαδή αντί να ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ υλικά, ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ, σου παραδίδουν υλικά για συγκεκριμένες συνταγές. Το τρίτο επίπεδο που είναι food delivery, ήδη στην Ελλάδα μέσα από e-food, deliveries κτλ. Θα το έχετε ίσως βιώσει, ότι πλέον ένα τεράστιο αριθμό παραγγελιών δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο και υπάρχει ένας μεσάζοντας. Και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι το delivery. Αυτή τη στιγμή όλα τα εστιατόρια έχουν το δικό τους driver χωρίς κανένα optimization. Το καλύτερο, best case scenario είναι, έλα, πήγαινε στον Κώστα πρώτα και μετά στη Μαρία. Οπότε δεν έχει μπει η τεχνολογία μέσα σε αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που έρχεται το Forky να καλύψει σαν logistics company. Το προϊόν που έχουμε χτίσει έχει εφαρμογή ουσιαστικά σε οποιοδήποτε υπηρεσία διανομής φαγητού, με την έννοια ότι βελτιστοποιεί το χρόνο παράδοσης και βελτιστοποιεί και το πόσες παραγγελίες μπορεί να δώσει ο οδηγός. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Πολύ έχεις φαγητό. Ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, και σε τέταρτο επίπεδο, restaurant bookings και agriculture. Αυτά είναι οι 5-6 άξονες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή τεράστια ανάπτυξη στο εξωτερικό. Μερικά από αυτά, όπως το e-food, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει ήδη γίνει implement και στον ελληνικό χώρο. Και στο grocery delivery έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά το Forky, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να αντικαστούμε το μαγείρεμα και αντικαστούμε και το ταπεράκι.
και φροντίζουμε να έχουμε δεδομένα για πάρα πολύ λεπτομερή με τα δεδομένα του φαγητού. Δηλαδή να ξέρεις ακριβώς τι τρως, πέρα από θερμίδες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, και να μπορέσουμε να δώσουμε και αυτή την πληροφορία στον τελικό καταναλωτή. Οπότε εξού και το Food Company, το οποίο είναι ομπρέλα, ο πυρήνα σαν delivery service και logistics, και με τα data ουσιαστικά θέλουμε να χτίσουμε και το διατροφικό προφίλ του καθημερινού σου φαγητού στο γραφείο. Βλέπω ότι ο χρόνος μου τελείωσε. Ευχαριστώ, αυτά από μένα. Δεν θέλω να πάρω παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.